με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αιμοδότη, η οποία εορτάζεται στις 14 Ιουνίου, οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι της Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερών και το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερών, πραγματοποίησαν εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των πολιτών στην Πλατεία Ελευθερίας. Σήμερα, 14 Ιουνίου, όπως και κάθε χρόνο, έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέλινο ως η Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Πρόκειται για μια πράξη ευγνωμοσύνης προς τους ανώνυμους εθελοντές αιμοδότης. Τους ευχαριστούμε, τους τιμούμε με αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά επίσης θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τον ευρύτερο πληθυσμό των Σερών, ώστε να γίνουν και αυτοί εθελοντές αιμοδότες. Τώρα εμείς από την πλευρά μας ως εκπαιδευτές της νοσηλευτικής δεν θεωρούμε ότι είμαστε μόνο φροντιστές της ασθένειας αλλά και πρεσβευτές της υγείας, γι' αυτό και διοργανώνουμε τέτοιες δράσεις μαζί με τους συνεργάτες μας που είναι φυσικά η διοίκηση του νοσοκομείου, ο κύριος Φαρμάκης και ο κύριος Παιγίδης, διοικητής και αναπληρωτής διοικητής αντίστοιχα, καθώς επίσης και η κυρία Τζιούρα, διευθύντρια της αιμοδοσίας του νοσοκομείου Σερών, αλλά και ο Δήμος Σερών που μας στηρίζει και παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ευόδοση όλων των προσπαθειών μας που σχετίζονται με την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία. Είμαστε εδώ στα πλαίσια των δράσεών μας προκειμένου να ενημερώσουμε τους σεραίους πολίτες για το πόσο καλό είναι να δίνουν αίμα, όχι μόνο για τους ασθενείς που το χρειάζονται, αλλά και για αυτούς τους ίδιους. Το να είσαι εθελοντής αιμοδότης είναι μεγάλη προσφορά για τον συνάνθρωπο. Και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται. Έχει διαφορά ανάμεσα στα χρόνια. Χρόνο με χρόνο ευαισθητοποιεί τον κόσμο περισσότερο. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ναι. Πιστεύω ότι ναι. Ενημερώνεται περισσότερο, οπότε ευαισθητοποιείται. Τώρα ίσως κάποιοι ακόμη έχουν αντιστάσεις, έχουν τους φόβους τους, αλλά όχι, να πάνε να δώσουν άφοβα. Και για οποιασδήποτε πληροφορίες μπορούμε και εμείς και στην αιμοδοσία του νοσοκομείου να ενημερώσουν για το τι ισχύει και ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι οι οποίοι μπορεί να τους κρατήσουν μακριά από την αιμοδοσία. Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη και φυσικά γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να απουσιάσουμε από αυτή τη μεγάλη γιορτή. Εχθές έγινε μια μεγάλη αιμοδοσία στην περιφέρεια με πολλούς συλλόγους που συμμετείχαν και πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια μεγάλη ανάσα για το νοσοκομείο μας. Και σήμερα βλέπετε ότι εδώ στο κέντρο της πόλης τα παιδιά από τη σχολή, από την νοσηλευτική σχολή του νοσοκομείου συμμετέχουν, ενημερώνουν τον κόσμο, καλούν τον κόσμο να έρθει για αιμοδοσία και περιμένουμε φυσικά και την ανταπόκριση των σεραίων. Οι σεραίοι πάντα ανταποκρίνονται σε αυτά και σήμερα αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση των σπουδαστών της σχολής αυτής. Για να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε εδώ, ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε επάρκειες αίμα στο νοσοκομείο μας, ότι βοηθούμε όλους τους ασθενείς μας και φυσικά θα το κάνουμε πάντα όσο μπορούμε. Παγκόσμια ημέρα εθελοντίου αιμοδότης σήμερα και είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε και να ευχαριστήσουμε όλους τους ανώνυμους εθελοντές αιμοδότες, αλλά παράλληλα είναι και μια ευκαιρία να επικοινωνήσουμε τους πολίτες και να τους ευαισθητοποιήσουμε όσον αφορά τα ωφέλη και το καλό που μπορεί να γίνει με την αιμοδοσία. Σήμερα εδώ ο Δήμος συμμετέχει στη δράση της σχολής νοσοκόμων του νοσοκομείου Σερών, ενημερώνουμε τον κόσμο, βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση. Χθες, όπως θα είδατε και εσείς, έγινε και μια μεγάλη αιμοδοσία με την συμμετοχή 12 φορέων και γενικά συνεργαζόμαστε με την κυρία Τζιούρα που είναι υπεύθυνη του κέντρου αιμοδοσίας σε όλες τις δράσεις και θεωρώ ότι και ο αριθμός των αιμοδοτών θα ανέβει και παράλληλα και δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τα αποθέματα αίματος στο νοσοκομείο μας.